πολύ έξαγρο. Και από το πρωί ήταν. Και από το πρωί ήταν. Είχαν έρθει με προορισμό να κάνουν κακό. Κατά τις 5 με 6 ώρα γυρίσανε και δεν κράτησε. Σου έκανα μια μισή ώρα, δύο κράτησε. Άμα είχαν ώρα, δεν θα αφήναν κανέναν. Καθόμουν στο παράθυρο, σας είπα, και έβλεπα από πάνω, σαν να πω είναι πάνω η πλατεία, να τις φέρνουν 3-4 και άρχισε ένα γκρρ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 
πρώτα μέσα στη γούρνα η Δημητρούλα του Μαλάμ, τη Καραλή. 8 χρονών το παιδί, της 38 αυτή. Πάνε και οι δυο. Και αυτή όπως ήταν έτσι στον τοίχο και το παιδί στην αγκαλιά, και το παιδί της πήρε, αλλά και το δικό της του κεφάλι το ξεκαράφιασε εδώ. Και τα μυαλά της πήγαν στον τοίχο. Και φεύγοντας οι Γερμανοί, βγήκε η γιαγιά μου έξω να ψάξει τον παππού μου και τον βρίσκει σκοτωμένον μες στα αίματα. Φεύγει σαν τρελή να έρθει τρεχάλα εδώ στο σπίτι μας να πει στη μαμά μου, στην κόρη της, πως σκότωσαν τον πατέρα της. Και φτάνοντας στη γωνία, τι να δει, την κόρη της και την εγγόνια της και τον πατέρα μου, όλοι εκεί. Βρίσκω τη θιά μου. Λέει, πού πας εκεί? Λέω, πάνω εδώ, τι κάνει η μάνα μου, παππού μου και η γιαγιά μου. Και μου λέει η Διοφανή, τη μάνα, τον παππού και τη γιαγιά του σκοτώσαν οι Γερμανοί. Έξω. Στην πλατεία. Δεν άκουγες τίποτα στο δίστο μου. Προχωρήσαμε, ανεβαίνω στο σπίτι του το πατέρα μου. Πάμε στο σπίτι του πατέρα μου, βλέπω μπαίνοντας μέσα, βλέπω τη μάνα μου να είναι γονατισμένη και ακουμπισμένη στο τζάκι. Θέλω να το πιστεύετε αυτό. Πού να φανταστούμε ότι η μάνα μου είχε, όπως ήταν γονατισμένη και είχε ακουμπίσει το τζάκι, ήταν σκοτωμένη. Με το ακούμπισμα που κάνω εγώ και αδερφέ μου, πέφτει κάτω. Εδώ τον λένε δίστομο, ήρων και μαρτύρων, τον σφαραγμένων λουλουδιών και το σφαγμένο Τρισήμιση. Τόσο ήμουν από την ημέρα της σφαγής, ναι. Ακριβώς 45 μηνών που έζησα όλες αυτές τις τραγωδίες. Δεν κατάλαβα ευτυχώς πάρα πολλά, αλλιώς θα ήμουν πολύ χειρότερο, όπως η λίγο μεγαλύτερη αδερφή μου που ήταν 6 χρονών και ταλαιπωρήθηκε σε όλη της τη ζωή. Εγώ αναστατώθηκα βέβαια και δεν ήθελα να ζήσω μετά, ώσπου κατάφερα να με ξαναζωντανέψουν λίγο πολύ ο παππούς μου και η γιαγιά μου και οι μεγαλύτερες αδερφές μου. Εγώ έχω τις προσωπικές μου αναμνήσεις που είναι κυρίως εικόνες. Αλλά πολλά άλλα έμαθα στη συζήτηση. Όταν βρισκόμασταν μια μικρή παρέα, ήμασταν εμείς στο σπίτι μέσα από τις αδερφές μου που ήταν μετά παντρεμένες, ερχόντουσαν κάποιες ξάδερφες, κάποια ξαδέρφια, άλλοι. Και κάποια στιγμή αρχίζαμε να συζητάμε για το θέμα. Ένας λόγος έφερνε το άλλο και συζητάγαμε γι' αυτό και έτσι ο ένας ρώταγε τον άλλον τι θυμάται. Από τη μάνα μου δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα. Ένα πράγμα μόνο θυμάμαι και αυτό ήταν λίγο πριν τη σφαγή, γιατί 1η Ιουλίου έχω τη γιορτή μου και μου έραβε ένα μεταξωτό άσπρο κουστούμάκι. Και θυμάμαι την τελευταία πρωί, ίσως εκείνο το πρωί κιόλας που έφυγε για τη Λιβαδιά, τα μικρά ξυπνάνε συνήθως νωρίτερα, να μου έκανε μια πρόβα πριν φύγει και αυτό μου έχει μείνει. Αυτό βέβαια κάει και με όλα τα άλλα, δεν το φόρεσα ποτέ, αλλά αυτή η ανάμνηση, ίσως επειδή ήταν και η τελευταία μου, έχει μείνει κάπως θολά. Η σιωπή είναι η μητρική μου γλώσσα. Και αυτό τα λέει λίγο πολύ όλα. Έχασα τη μητέρα μου στα 3,5 μου χρόνια και
Εγώ λέω ότι όλα στη ζωή τα μαθαίνεις από τη μητέρα. Και ξαφνικά η μητέρα μου σιώπησε. Και έπρεπε να βρω άλλο τρόπο να διδαχτώ. Και ο πατέρας μου σιώπησε, βέβαια, να διδαχτώ για τη ζωή από άλλους, από συνομήλικους κυρίως, ή λίγο μεγαλύτερους που είχαν ζήσει στο ορφανοτροφείο στην Ελλάδα κυρίως. Είχαμε πάρα πολλά παιδιά που είχαν παρόμοιες εμπειρίες. Αυτό είναι το 45, ένα χρόνο μετά τη σφαγή. Είχε έρθει η φημισμένη Βούλα Παπαϊωάννου στο Δίστομο και έκανε αυτές τις φωτογραφίες. Κάποιος θα της είπε ότι είναι αυτά ορφανά και ήρθε ο παππούς μου και η γιαγιά μου με εμάς. Η μία αδερφή λείπει, θα την αφήσανε να φυλάξει το σπίτι και μας βγάλανε αυτές τις φωτογραφίες μπροστά στο καμένο σπίτι. Δεν φαίνεται τόσο πολύ το καμένο σπίτι, είμαστε έξω στην αυλόπορτα, αλλά φαίνεται μπροστά στον παππού το σκελετός της κούνιας μου. Πολύ συγκινητική φωτογραφία, ναι, πάρα πολύ. Εγώ ταράζομαι όταν τη βλέπω αυτή τη φωτογραφία. Είστε και εσείς μέσα. Όχι, εγώ δεν είμαι, είναι μεγαλύτερα. Εγώ γνώρισα μόνο τον ξάδερφό μου από αυτά τα παιδιά. Αλλά δείχνει όλη τη μιζέρια και όλο τον πόνο με. Να δεις παιδιά που συνήθως είναι χαρούμενα, χαμογελαστά, παίζουν με παιχνίδια και στέκονται εκεί όλοι και έχουν μέσα στα μάτια τους αυτή την τραγικότητα. Υπάρχουν και δύο με το όνομα Αργύρης Φουντούρης, ο ένας 4 σαν και εμένα και ο άλλος 7, που ήταν του πρώτου ξάδερφου του παππού μου, γι' αυτό και η συνωνυμία και με το μικρό όνομα, και κάναμε παρέα βέβαια μεταξύ. Και αυτοί σκοτώθηκαν εκεί, ήταν πολύ τραγικές περιπτώσεις. Εκεί επέζησαν οι άντρες επειδή ήταν στα χωράφια και δεν επέστρεψαν στο Δίστομο γιατί νόμιζαν ότι θα γίνει όπως τα καλάβια. Θα επιλέξουν τους αρσενικούς να τους σκοτώσουν. Και γύρισαν τη νύχτα αφού είδαν ότι αποσύρθηκαν τα γερμανικά φορτηγά με τους στρατιώτες και πήγαν στα σπίτια τους, ήταν όλοι σκοτωμένοι, γυναίκα, παιδιά, γιαγιά. Γνωστή εικόνα, φωτογραφία από το Δίστομο. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Αυτή η γυναίκα ήταν μια διστομή της αμέσου όρο. Την βρήκε ο φωτογράφος μπροστά στο σπίτι που έπλαινε στη σκάφη. Γι' αυτό έχει και ανεβασμένα τα μανίκια. Και της έβγαλε το μαντήλι από ό,τι λένε, γιατί φόραγε μαντήλι. Της έβγαλε το μαντήλι και της είπε «Στάσου να σε πάρω μια φωτογραφία». Μαρία Παντίσκα πέθανε πριν από 5-6 χρόνια, 80 χρονών και ήταν 17 χρονών νομίζω σε αυτή τη φωτογραφία, σαν την αδερφή μου. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο Life αρχές, μπορεί 1η Νοεμβρίου, 4 Νοεμβρίου, δεν θυμάμαι ακριβώς, του 1944. Και από εκεί έγινε γνωστή στην Αμερική. Από αυτόν τον φωτογράφο έχουμε και άλλες φωτογραφίες. Ήταν Ουκρανός που ζούσε στην Αμερική, Δημήτρης Κέσελ. Συνήρθα τόσο ώστε 4 χρόνια μετά με επέλεξαν οι Ελβετοί μαζί με άλλα 30 Ελληνόπουλα για να μας πάνε στο παιδικό χωριό που είχαν ιδρύσει για ορφανά πολέμου από όλη την Ευρώπη. Και από τότε μιλάω εκτός τα ελληνικά και γερμανικά. Πώς λεγόταν το χωριό? Πεσταλότσι. Είναι ο μεγάλος Ελβετός παιδαγωγός από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης. Δηλαδή πολύ προοδευτικός ήδη τότε. Μας φωτογράφησαν πάρα πολύ και εμένα συχνά δεν μου άρεσε και είχα βγάλει το μπλουζάκι και το είχα βάλει πάνω από το κεφάλι και όταν το σήκωσα με πήρα μέσα στη φωτογραφία με το μπλουζάκι πάνω στο κεφάλι. Ένα παιδί που έχασε γονείς, που έχασε την ίδια την πατρίδα, που έχασε το παιδικό του δωμάτιο και κυρίως
το παραμύθι και τη γλώσσα της μάνας του, βρέθηκε να μιλάει γερμανικά. Η γιαγιά μου είχε στεναχωρηθεί πολύ και λέει πού στη Γερμανία τον πηγαίνω και έπρεπε κάθε φορά που την είδα, δηλαδή στα 11 μου την είδα τελευταία φορά, μετά το 51, το 52 πέθανε, δεν την ξαναείδα τον. Ήμουν στη Ελβετή, μόνο στο πρώτο ταξίδι στην Ελλάδα την είδα και μου έλειπε πάρα πολύ, είχα ιδιαίτερα στενή σχέση με τη γιαγιά μου, τη μάνα της μάνας μου. Και της είπα, η γλώσσα δεν έχει σχέση με το λαό και το στρατό και τους φωνιάδες και έπειτα λέω, εκτός στη Γερμανία μιλάνε και στην Ελβετία γερμανικά, δεν είναι μόνο γερμανική γλώσσα. Παρηγορήθηκε λίγο, αλλά όταν έφυγα να πούμε το 49 και της είπανε πάει στη Γερμανία ή θα μιλάει γερμανικά, δεν ξέρω τι της είπανε, τράβαγε τα μαλλιά της, μου λέγανε οι αδερφές μου μετά. Εκεί πώς μεγαλώνει κανείς μόνος, μαζί με άλλα παιδιά που είναι κυρίως του πολέμου. Εντάξει, μόνος μου ήμουν κυρίως όταν πήγα μετά μόνος να σπουδάσω στη Ζυρίχη. Τότε άρχισα να αισθάνομαι μοναξιά εκεί. Ήταν και άλλα Ελληνόπουλα, συνομήλικα, μεγαλύτερα, μικρότερα, αργότερα, γιατί ερχόντουσαν. Όσο φεύγανε τα μεγαλύτερα, ερχόντουσαν καινούρια. Είχαμε παρέα, αλλά βέβαια μας έλειπαν οι δικοί μας. Μας έλειπε η οικογένεια, μας έλειπε η πατρίδα μας. Αυτό το αισθανόμασταν αρκετά έντονα. Da hat eine SS-Einheit eine Racheaktion durchgeführt. Die haben einen Tag lang gewütet und dabei über 200 Menschen, unschuldige Zivilisten, Unbewaffnete umgebracht. Schwangere Frauen, Kinder, Alte. Und dieser Junge hier, damals 4 Jahre alt, der hat bei dem Angriff nicht nur 30 Verwandte, sondern auch seine Mutter und seinen Vater verloren. Sehen Sie, solches Leid lässt sich in Geld nicht bemessen. Vielleicht kann man es ja mal versuchen. Sehen Sie, das ging nicht. Ich habe irgendwo die Akte dazu. Man hat damals ja ganz klar... Seien Sie, damals hat er um Entschädigung gebeten und dann hieß es in der deutschen Botschaft in Athen, ja genau, hier, das Massaker in Distumo sei als eine Maßnahme im Rahmen der Kriegsführung zu werten und somit bestehe kein Anspruch auf Entschädigung. Wollen Sie damit behaupten, dass das Abschlachten von Frauen und Kindern für die Bundesregierung eine normale Kriegshandlung war? Naja, 96 hat man das noch geschrieben. Das ist sehr freundlich. Ein Uso. Vielen Dank. Wir hatten aber keinen bestellt. Das. Nee, die sind von dem Herrn da drüben auch. Oh, danke. Vielen Dank. Sagen Sie, kennen wir uns? Ja, mein Name ist Argyris Funduris. Ich bin der kleine Junge da, der 1944... Ich habe 1944 meine Eltern verloren und bin an der Hand meiner Schwester aus dem brennenden Haus geflohen. Das trifft sich eigentlich ganz gut, Herr Svontouris, weil dann können wir Sie einfach mal persönlich fragen. Das, was wir da gerade vorgelesen haben, das war die offizielle Begründung, die die Botschaft in Athen Ihnen geschrieben hat, auf Ihre Forderung nach Entschädigung. Ja, genau. Und das hat die Botschaft im Auftrag des Auswärtigen Amtes gemacht. Der, die Distomo-Lüge der Täter, die in ihrem Bericht das Massaker als Kriegsmaßnahme geschildert haben, wieder aufgenommen hat nach 50 Jahren. Und Sie haben nie Entschädigung bekommen? Nein, im Gegenteil. Deutschland hat alles unternommen, um uns keine Entschädigung zu zahlen. Ist sogar bis zum Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegangen. Gab es von deutscher Seite mal sowas wie eine Entschuldigung? Ja, nach 70 Jahren ist Bundespräsident Gauck nach Griechenland gekommen und hat um Entschuldigung gebeten und hat festgestellt, dass die Deutschen damals Raub und Mord und Terror nach Griechenland gebracht haben im Auftrag Berliner Beamten. Und dann hat er noch hinzugefügt, er sei nicht Vertreter der Regierung, deshalb könne er nicht von Entschädigungen sprechen, die sind sowieso nicht mehr vorhanden. Πώς να το πω, σάτυρα ουσιαστικά. Σατήριζαν τη γερμανική στάση απέναντι στην Ελλάδα και γι' αυτό αναφέρθηκαν σε όλα αυτά τα θέματα. Για να δείξουν πόσο αντίθετο είναι το ουσιαστικό θέμα από αυτά που λέγανε τότε οι Γερμανοί που μας κατηγορούσαν για τεμπέληδες, για χαραμοφάιδες, για λαθρέους κτλ. Και εμάς, όχι μόνο τις κυβερνήσεις που πιθανόν να μην είχαν και τόσο άδικο, αλλά όλο το λαό τον πήραν εις βάρνα. Και ήταν η πρώτη εκπομπή και στη Γερμανία έκανε τίποτα, ήταν η πρώτη που υπερασπίστηκε λίγο το θέμα και έδειξε και τη δική μας πλευρά. Υπήρχαν πολλές θετικές αντιδράσεις. Πρώτη φορά τα ακούμε όλα αυτά, ότι γιατί μας ενημερώνουν έτσι μονόπλευρα κτλ. Ναι, υπήρχαν.
Η συγγνώμη δόθηκε. Η συγγνώμη δόθηκε αυτό που διάβασα από τον πρόεδρο Γκάουκ στους Λιγιάδες, αλλά γενικά δεν ήρθε στον Δίστομο να πει ζητώ συγγνώμη από, από τους Δίστομίτες ότι λέγαμε ψέματα, ότι ήταν πολεμικά γεγονότα. Και αυτό περιμένω ακόμα κάποιος πρόεδρος ή κάποιος υπουργός εξωτερικών, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, από το Υπουργείο Εξωτερικών, να καταλάβω ότι χρειάζεται αυτή η συγγνώμη. Όχι αφηρημένες συγγνώμεις που εύκολα είναι οι πρόεδροι σε επαιτίους και αυτά. Οι πολεμικές αποζημιώσεις θα είναι μια έμπρακτη συγγνώμη. Εγώ νομίζω θα είναι η έναρξη, αφού θα αρχίσουν οι συζητήσεις επίσημες μεταξύ τις δύο κυβερνήσεις, θα είναι η έναρξη της πραγματικής συμφιλίωσης. Γιατί ό,τι κάνουμε τώρα είναι μια συνεργασία, είναι μια επαφή, αλλά η συμφιλίωση δεν μπορεί να γίνει με ανοιχτές μετοχές. Mm-hmm. Και σε αυτό χρειάζεται και μια συγγνώμη, όχι εφόλης της ύλης, αλλά συγκεκριμένα τι ψεύδι ανακοίνωσαν με τα πολεμικά, να τα ζητήσουν αυτά από τους αφαιρούμενους, όπως από το Δίστομο να πούμε για το ψέμα, για να ζητήσουν μια συγγνώμη. Αυτή θα τη δεχτώ. Ήρθε μια φορά ένας πρέβης στην παραμονή της 50ης επέτειος, ήταν 60ης, δεν θυμάμαι. Ήρθε στο Δίστομο και ζήτησε συγγνώμη, χωρίς να και σε απέσια ελληνικά, που δεν καταλάβαινες καν τι έλεγε. Και εγώ λέω αυτό είναι ντροπή, δεν είναι συγγνώμη. Τι θα πει συγγνώμη, χωρίς να αναφερθεί στη σφαγή, χωρίς να αναφερθεί, έρχεται και ζητάει συγγνώμη, ξέκρεμα. Και στα ελληνικά ήταν προσωπική του πρωτοβουλία και δεν είχε και την έγκριση του Υπουργείου Εξωτερικών και γι' αυτό το είπε στα ελληνικά. Δεν είναι καν επίσημη γερμανική συγγνώμη, δεν το είπε στα γερμανικά. Δηλαδή, φάρσες, γελιότητες. Πώς μπορεί ένα παιδί από τα 4 μέχρι τα 77 να διαχειρίζεται τη μνήμη έτσι ώστε να μπορέσει να αντέξει, γιατί τα τραύματα είναι πάρα πολλά. Είναι αυτό που λέμε θέλω να το ξεχάσω και από την άλλη να μην πρέπει να το ξεχάσει, γιατί ειδικά τώρα η συγκυρία είναι τέτοια που πρέπει να μας θυμίζει την ιστορία. Να δούμε λίγο τα αποτελέσματα στις γερμανικές και στις αυστριακές εκλογές. Ποιες είναι οι ανερχόμενες δυνάμεις. Είναι αυτοί που αρνούνται το ολοκαύτωμα. Είναι αυτοί που λένε ότι ο γερμανικός στρατός είναι ηρωικός για το Τρίτο Ράιχ. Ναι, βέβαια το λένε τώρα οι καινούργοι δεξιοί, το λένε με μεγάλη περηφάνεια και δεν ντρέπονται. Αυτό είναι, δεν έχουν μάθει τις συνέπειες και γι' αυτό το λένε. Αν είχαν ενημερωθεί για όλα όσα γίνανε, αλλά λέγανε ψέματα, δεν λέγανε τις αλήθειες, δεν τους ενημέρωσαν σωστά. Και αυτό είναι που ξεκίνησα εγώ να κάνω και βρέθηκαν ευτυχώς και πολλοί Γερμανοί που μας υποστηρίζουν στο να διδάξουμε στους Γερμανούς την αλήθεια της ιστορίας τους. Η γερμανική ιστορία το διδάσκει, γιατί είπατε ότι ακόμα και στα έγγραφα ή στις αναφορές ή στις αθώσεις που υπάρχει από το γερμανικό κράτος προς τους στρατιώτες που κάνανε αυτά τα πράγματα που έκαναν, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Όλα αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωση στο Auschwitz, στο Dachau, το Buchenwald που είναι τώρα κέντρα, μουσεία να πω, γίνανε από ιδιωτική πρωτοβουλία. Μέχρι το 70, το 80, το κράτος παρεμπόδιζε. Είχε αρχίσει και να γκρεμίζει ορισμένα πράγματα και ήταν πάντα ιδιωτική πρωτοβουλία και όχι μόνο από Εβραίους και από Γερμανούς, λίγοι Εβραίοι έτσι και έτσι υπήρχαν μετά τον πόλεμο στη Γερμανία, να τα κάνουν κέντρα μνήμης. Και έχουν κάνει αρκετά. Αλλά πόσοι τα επισκέπτονται δεν ξέρω, αλλά πηγαίνουν πολλά σχολεία. Σας φοβίζει αυτή η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων, των νεοναζιστικών, σε όλη την Ευρώπη, που πλησιάζουν τις κυβερνήσεις, ναι. που κοντεύουν να κυβερνήσουν, που κλείνουν τις πόρτες, που λένε όχι στους πρόσφυγες, που είναι ξεκάθαρα ένας ρατσιστικός λόγος. Ναι, δεν με φοβίζει, απλώς με τρομοκρατεί και κυρίως με τρομοκρατεί η αντίδραση των άλλων, που ενώ λένε ότι δεν τους θέλουν, ουσιαστικά προσπαθούν να τους μιμηθούν για να τους αποσπάσουν τους ψήφους. Διάβαζα σε μια από τις αγωγές που έχετε κάνει προς τη γερμανική πλευρά, λέγοντας ότι έχουμε χάσει αυτό, έχουμε χάσει το μαγαζί, έχουμε χάσει το σπίτι. Τι είναι αυτό που δεν μπορεί να περιγραφεί, που έχετε χάσει και δεν μπορεί να σας το επιστρέψει κανείς και πολύ περισσότερο η πλευρά που προκάλεσε αυτό το πόλεμο. Εγώ έχω χάσει τα παιδικά μου χρόνια. Δεν έζησα παιδικά χρόνια, μέχρι τα 3,5. Μετά ουσιαστικά ήμουν ένας ενήλικος θρηνώντας ανεξάρτητα από ηλικία. Δεν έζησα την παιδική ζεστασιά. Εντάξει, όσοι μπορούσαν να αντικαταστήσουν οι αδερφές μου και η γιαγιά μου, αλλά δεν είναι το ίδιο. Έζησα την απουσία αυτών των γεγονότων που δημιουργούν την παιδική ηλικία. Η μεγαλύτερη απουσία?
Η μεγαλύτερη απουσία ήταν φυσικά η μάνα και ο πατέρας. Και το σπίτι, γιατί και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό για τις αναμνήσεις. Πώς την θυμάστε τη μαμά σας? Δεν τη θυμάμαι έτσι με αυτόν τον τρόπο τη μάμα μου, αλλά θυμάμαι τη ζεστασιά της, θυμάμαι την αγάπη της, έτσι, σαν κάτι αφηρημένο. Δεν βλέπω συγκεκριμένες εικόνες. Τις συμβουλές του πατέρα μου και αυτές τις ακούω λίγο πολύ, που λέγανε και όλα στα καφενεία οι γερόντι, αργότερα όλοι μου λέγανε να γίνει σαν τον πατέρα σου, ήταν πολύ τίμιος άνθρωπος και κάποια στιγμή ήθελα και εγώ να εξακριβώ τι εννοούν με αυτό ότι ήταν πολύ τίμιος άνθρωπος. Και αυτό που μου είπανε, ότι μπορούσε να στείλουν ένα παιδί στο μαγαζί του να ψωνίσει κάτι και ήταν και το βάρος σωστό και τα ρέστα σωστά. Τόσα απλά πράγματα δηλαδή που όλοι κλέφανε, προσπαθούσαν να κοροϊδεύουν, κυρίως βέβαια τα παιδιά που δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Και από εκεί είχε βγει η φήμη του ότι ήταν πολύ δίκαιος, πολύ τίμιος. Πώς καταφέρνετε να μιλάτε για τη ζωή σας, για το χωριό, για όλα όσα πέρασε, χωρίς να δακρύζετε, χωρίς να έχετε συναισθηματική φόρτιση? Ναι, αυτό πραγματικά και εμένα έχει αρχίσει τώρα τελευταία να με ξαφνιάζει. Πριν από 20 χρόνια ήταν πολύ πιο δύσκολο και έπρεπε να έχω ένα μαντήλι δίπλα μου να σκουπίζω τα δάκρυα. Ναι. Είναι. Δεν ξέρω, είναι συνήθεια, είναι μεγαλύτερη απόσταση. Δεν το θεωρώ εγώ και τόσο αρνητικό, γιατί δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που δακρύζουν συνέχεια. Σίγουρα θρυνήσαμε τα πρώτα χρόνια, αλλά μετά στην Ελβετία δεν θυμάμαι να κλαίγαμε εμείς τα παιδιά να θρυνούσαμε με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε κερδίσει μια κάποια απόσταση από τα γεγονότα. Δηλαδή, καλύτερο ίσως θα ήταν αυτό για να εξελιχθούμε, γιατί αυτό τραβάει πάντα προς τα πίσω, προς τα κάτω. Αλλά είναι και θεραπευτικό βέβαια. Είναι πολύ θεραπευτικό το δάκρυ. Το κλείσατε το τραύμα? Όχι, όχι, ούτε πρόκειται να το κλείσω. Ούτε προσπαθώ να το κλείσω. Από τη στιγμή που θέλω να το κλείσω, αισθάνομαι άσχημα. Ξέρω ότι δεν μπορεί να κλείσει. Πρέπει να ζω με αυτό. Ποιο θα ήταν το όνειρο ενός παιδιού 4? Ξεκίνησε από τα 4, έφυγε από το χωριό του, είναι εκεί που είναι. Να κάνει τι, να δει τι, να επιστρέψει πού, να φτιάξει τι? Ναι, η νοσταλγία στην αρχή ήταν βέβαια να γυρίσω στην Ελλάδα, αλλά μετά που γύρισα όλο τον κόσμο, τελικά πήγα σε μεγάλα μέρη του κόσμου, κυρίως τα 10 χρόνια που δούλευα στην συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και νοσταλγούσα βέβαια πάντα την Ελλάδα, αλλά από ένα σημείο και μετά, τώρα δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια, 20 χρόνια που πηγαίνω έρχομαι Ελλάδα-Ελβετία, δεν μου λείπει τόσο πολύ, γιατί ξέρω σε λίγο θα είμαι εκεί. Υπήρχαν περίοδοι τότε με 51 με 55 που ήμουν μικρός, που 4 χρόνια δεν είχα έρθει στην Ελλάδα και μετά την εποχή της δικτατορίας 8 χρόνια δεν είχα έρθει στην Ελλάδα, που ήταν αφόρητη η νοσταλγία. Το ποίημα του Βρετάκου για το Πεσταλότσι το ξέρετε? Βεβαίως, εγώ το έχω μεταφράσει στα γερμανικά από το... Θέλετε να μας το διαβάσετε? Να σας το διαβάσω, ευχαρίστως. Νικηφόρου Βρετάκου, Πεσταλότσι. Τα πρόσωπα των παιδιών είναι πατρίδες, φερμένες εδώ από τα 4 σημεία της γης για ένα διάλογο αγάπης. Κοινό το χορτάρι και ο ήλιος και τα χέρια που παίζουνε. Βλέπετε αυτά τα παιδιά που τα μάτια τους είναι γεμάτα ουρανό και αθωότητα? Είναι ίδιοι αυτοί που σκοτώθηκαν στους πολέμους, που εξωσμένοι από του κόσμου αυτού την αδιαίρετη σκηνή, επαιτήσανε το δικαίωμα να χαρούνε τη γη που τους γέννησε, να κάθονται πάνω της ή να πορεύονται, να μαζεύουν λουλούδια, να ψαρεύουν στις λίμνες, να σκάφτουν, να χτίζουν, να θαυμάζουν τον κόσμο μέσα από τον άσπρο του σπιτιών, τα παράθυρα, δίχως φόβο, ασφαλής και ισότιμη. Ισότιμη απέναντι στη βροχή. Κάθε πρωί που βγαίνει ο ήλιος στην πόλη του Τρόγκεν, στο χωριό Πεσταλότσι, τα πράγματα είναι το ίδιο απλά, όπως άλλωστε ήταν πάντοτε σε τούτο τον κόσμο. Μονάχο πως τα πρόσωπα των παιδιών εδώ είναι πατρίδες. Κάθε πρωί με το ίδιο τραγούδι και κάτω από την ίδια υπόσχεση αγάπης, όλα μαζί είναι η υδρόγειος που προσεύχεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.